Με λίγα εδάφια από τη σελίδα 1076, είναι από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τις προσευχές. Προπάντων δε έχετε ένθερμον της εις αλλήλους αγάπη. Διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών, γίνεστε φιλόξενοι σ' αλλήλους χωρίς γογγισμών. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλίας λαλίος λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός, δια Ιησού Χριστού, στον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων σε εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινε εις εσάς παράδοξον τι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε. Είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίδεζεστε, διότι το όνομα του Χριστού είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' εμάς. Κατά μένα αυτός βλασφημείται, κατά δε ημάς δοξάζεται. Αμήν. Ο Απόστολος Πέτρος το έγραψε αυτό, λες και η επιστολή αυτή να απευθυνότανε μόνο, εγώ λέω ιδιαιτέρως, στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, για την οποία ο Κύριος είπε στους μαθητάς ότι θα επιθυμήσετε να δείτε μία των ημερών εκείνων του Υιού του ανθρώπου, αλλά δεν θα μπορέσετε. Παρόλο που έζησαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία τη δόξα του Θεού, ο Κύριος είπε ότι η δόξα του εσχάτου του οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Και δεν πρέπει να δηλιάζουμε, να το λέμε, γιατί εκείνη την ημέρα στον ουρανό θα πούμε περιεμήναμεν αυτόν πιστεύοντες ότι θα μας σώσει, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Εκεί στον ουρανό θα λέμε περιεμήναμε τότε αυτόν που είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, πιστεύοντες, ομολογούντες διαπίστεως ότι θα χαρούμε και θα εφρανθούμε στη σωτηρία αυτού. Τώρα λοιπόν, αδελφοί, είναι η έκφραση της πίστης αυτής. Τώρα. Γι' αυτό και επειδή το τέλος πάντων επλησίασε, διότι έτι άπαξ είπε ο Θεός, υπεσχέθη ο Θεός και λέγοντας έτι άπαξ εννοεί μια φορά ακόμη και δεν υπάρχει άλλη, θα σύσω τον ουρανό και τη γη. Γιατί πρέπει να γίνει μετάθεση των σαλευωμένων σαν χειροποίητα και να μείνουν ασάλευτα τα μη σαλευόμενα ως ουράνια και αιώνια. Γι' αυτό φρονίμως, ως φρόνιμες παρθένες και όχι ως μωρές, πάντοτε έτοιμες με το δοχείο τους γεμάτο λάδι, γιατί δεν ξέρουμε τις αντοχές μας. Και δεν ξέρουμε τις αντοχές μας γιατί δεν ξέρουμε τους χρόνους και τους καιρούς. Φρονίμως, σαν φρόνιμες παρθένες. Και εγώ θα σας πω ποιος είναι ο φρόνιμος, λέγει ο Χριστός. Αυτός που χτίζει το σπίτι του πάνω στο βράχο. Ενώ αυτός που χτίζει το σπίτι του στην άμμο είναι άφρον. Και αυτός που χτίζει πάνω στο βράχο δεν είναι αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού, αλλά και τον πράττει. Φυλάτει τις εντολές αυτού και πράττει τα αρεστά ενώπιον εκείνου. Αυτός είναι ο φρόνιμος. Φρονίμος λοιπόν διάγεται, όχι αφρόνος. Και επιπλέον αγρυπνείται στις προσευχές. Αγρυπνείτε, είπε στους μαθητάς τότε, προσέχετε και προσεύχεστε.
για να μην εισέλθετε στον πειρασμό. Και αν τότε ο πειρασμός ήταν μεγάλος, πόσο μεγαλύτερος είναι ο πειρασμός τώρα, όταν ξέρουμε ότι τότε μίλησε ο Θεός με ανθρώπους επί της γης, τότε τώρα μιλάει ο Θεός με τον Υιόν Του από τον ουρανό. Προπάντων δε, έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, γιατί μόνο η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Εάν δεν υπάρχει αγάπη, όσα χαρίσματα και να σου δώσει ο Θεός, αν λιγοστέψει η αγάπη σου, δεν θα τα δώσει αν δεν έχεις. Αλλά εάν έχεις και λιγοστεύει, δεν θα σε ωφελήσουν καθόλου. Και αν λαλείς τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχεις αγάπη, χαλκός ηχών και κύβαλων αλλάζουν. Και αν έχεις πάσαν την προφητεία και τη γνώση και την πίστη να μετατοπίζεις όρη, καμία ωφέλεια. Τίποτα δεν είσαι. Και αν διανύμεις και τα υπάρχοντά σου στους φτωχούς, αλλά και το σώμα σου να καυθεί, τίποτα δεν ωφελείσαι. Έχετε λοιπόν από όλα, πάνω από όλα, ένθερμον της εις αλλήλους αγάπη, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και τι σημαίνει αυτό? Εάν δεν συγχωρήσεις και δεν αγαπήσεις τον αδελφό σου που σου έφτεξε, ούτε τις δικές σου αμαρτίες θα συγχωρήσει ο Θεός. Αν όμως με αγάπη συγχωρήσεις, όχι με λόγια μόνο και με έργα, με λόγια ναι τον αγαπάω, Κύριε ευλόγησε τον πιο πολύ από μέναν, αυτόν που με κακοποίησε, που με έβλαψε, που με στενοχώρησε. Εάν συγχωρήσεις με αγάπη, χωρίς προϋποθέσεις, μου ζήτησε, δεν μου ζήτησε, συγγνώμη, αυτά είναι για άλλες καταστάσεις. Συγχώρεσης είναι χωρίς προϋποθέσεις. Εάν δεν συγχωρήσεις εξ όλης της καρδίας σου τα πτέσματα των αδελφών σου, ούτε τις δικές σου αμαρτίες δεν μπορεί να συγχωρήσει ο Θεός. Γι' αυτό η αγάπη σου θα καλύψει και τις αμαρτίες του αδελφού σου, αλλά και τις δικές σου αμαρτίες και πλήθος αμαρτιών. Μόνο η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Δεν υπάρχει συγχώρεση αμαρτιών. Ούτε από το Θεό για σένα, ούτε από το Θεό για τον άλλον. Δεμένο τον έχεις, αν δεν τον συγχωρείς επειδή τον αγαπάς. Και ο Θεός θέλει να τους ελευθερώσουμε όλους, για να μας ελευθερώσει και εμάς από όλα. Ελεύθεροι από όλα. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και εμείς στενοχωριόμαστε και παραξενευόμαστε για το βασανισμό, το γινόμενο σε κάθε έναν από εμάς στην προσωπική του ζωή προς δοκιμασία, γιατί δεν υπάρχει κανείς αδόκιμος που θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όλοι κατά πως χρειαζόμαστε, ο Θεός συμπεριφέρεται σαν καλός πατέρας με παιδεία και νουθεσία. Αποδέχεσαι την νουθεσία, είναι μικρότερη η παιδεία. Απορρίπτεις την νουθεσία, αναγκάζεται να είναι μεγαλύτερη η παιδεία, αν και σε αγαπάει πολύ. Εργάζεστε λοιπόν μη δια την τροφήν τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφήν την μένουσα, η ζωήν αιώνιον, την οποία προσδιορίσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού σε κάθε έναν από εμάς. Ο Κύριος έρχεται. Ετοιμάστητε να απαντήσετε Κύριον το Θεό σας. Αμήν. Ας σηκωθούμε τώρα, αδελφοί.